Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον Χαραβιακό. Ο Χαραβιακός, ο οποίος είναι στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, στον έκτο όμιλο και στις τρεις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, έχει δύο νίκες και μία ήττα. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μαργαρίτη Χατζιαλέξη. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κιόλας. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, coach, στις τρεις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, ο Χαραβιακός έχει δύο νίκες και μία ήττα από τον Πανιόνιο. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια, coach. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ήταν με τη Μύκονο, συνέδρα σας, όπου κερδίσατε με 2-1. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, προηγηθήκανε και πολύ νωρίς οι αντίπαλοι μέσα στο γήπεδό μας. Αλλά παρόλα αυτά δείξαμε και από τα φιλικά το πρόσωπό μας και με παίκτες οι οποίοι είναι μαχητές και παλεύουν όλα τα παιχνίδια. Μπορέσαμε και το γυρίσαμε το παιχνίδι και νομίζω ότι μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα τέρματα. Και δείξαμε το πραγματικό πρόσωπο που βγάζει η ομάδα από τα φιλικά. Ωραία, δεύτερη αγωνιστική στην Άξο. Στην Άξο. Και όπου κερδίσατε με 2-0. Ναι. Απέναντι στον Παναξιακό. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Πολλοί είχαν πει για τον Παναξιακό, όπως και για μας, ότι είμαστε υποψήφοι για να πέσουμε, οι πρώτοι υποψήφοι για να πέσουμε. Εγώ είχα αντίθετη γνώμη και αυτό το απέδειξε ο Παναξιακός στο επόμενο παιχνίδι μέσα στο Μαρκό που βγήκε και σε 0-2. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Πάλι σε αυτό το παιχνίδι ένα ημίχρονο 0-0 και στο δεύτερο δείξαμε πάλι πραγματικές δυνατότητες και μπορέσαμε και πετύχαμε δύο τέρματα και γύρισαμε το παιχνίδι και κερδίσαμε. Ωραία. Τρίτη αγωνιστική στη Νέα Σμύρνη, κόντρα στον Πανιόνιο, όπου στις λεπτομέρειες, στις καθυστερήσεις, γνωρίσατε την ήττα με 2-1. Εντάξει, ξέραμε τον Πανιόνιο, τον είχαμε παίξει φιλικό. Ήταν το τελευταίο σας φιλικό πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ακριβώς. Ξέραμε ότι είναι καλή ομάδα, μια ομάδα που έχει φτιάξει ο coach με μικρά παιδιά και 2-3 έμπειρα παιδιά, οι οποίοι κρατάνε τους υπόλοιπους. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Στο δεύτερο νομίζω ότι ήμασταν αρκετά καλοί και όλος ο κόσμος που είδε και το παιχνίδι live είδαν ότι παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, σοφαρίσαμε και παρόλα αυτά διεκδικούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι, φάγαμε ένα γκολ στο 92 από δικά μας λάθη, αλλά το ποδόσφαιρο αυτά έχει. Coach, ποια είναι η άποψη σου για τον όμιλο στον οποίο μετέχετε? Βέβαια είναι πολύ λίγες οι αγωνιστικές. Στις τρεις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί, τι εικόνα έχετε σχηματίσει? Υπάρχουν στον όμιλο πολλές ιστορικές ομάδες. Ο Πανιόνιος, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του μετέχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι ο Φωστήρας, είναι ο Εθνικός, είναι η Προοδευτική. Πολλές ιστορικές ομάδες. Σίγουρα είναι νομίζω ο πιο δύσκολος όμιλος ΓΑΜΑ Εθνικής. Για μας είναι καλό και για τα παιδιά είναι καλό, γιατί παίζουμε με αρκετές καλές ομάδες. Καλό θα ήταν ο κόσμος να ήταν ελεύθερος να παρακολουθήσει αυτά τα παιχνίδια. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολος όμιλος. Μας ο στόχος μας είναι να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, παρόλο που πολλοί μας είχαν ξεγραμμένους. Τώρα η διακοπή που γίνεται είναι μόνο κακό μας κάνει, νομίζω, γιατί είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά αυτό εντάξει, να κάνουμε για όλες τις ομάδες. Θα κοιτάξουμε πάλι αν πρώτα ο Θεός με το καλό ξεκινήσει, να μαζευτούμε γρήγορα και να δείξουμε το πραγματικό πρόσωπο που δείχναμε σε τόσα παιχνίδια που παίξαμε και στα φιλικά και στα επίσημα. Γιατί κότσες σας είχαν ξεγραμμένους, όπως λέτε, ότι, ως πρώτοι υποψήφοι για υποβιβασμό, όπως αναφέρατε? Εντάξει, πολλές ομάδες στον όμιλό μας πηγαίνανε για πρωτάθλημα. Εμείς δηλώσαμε από την αρχή ότι θέλουμε να σωθούμε. Κάναμε μια ματ κίνηση, κρατήσαμε τον περσινό κορμό της ομάδας, που καλοί παίκτες και αξιόλογοι παίκτες, και με προσθήκες με καλούς παίκτες, ποιοτικούς μικρούς, βγάζουμε ένα πρόσωπο και με πολλή δουλειά, βγάζουμε ένα πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που περιμέναν όλοι. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι τα αποδυτήρια σε μια ομάδα. Έχουμε καλά αποδυτήρια, έχουμε διοίκηση με πρωτεργάτη τον πρόεδρο, τον Μανώλη τον Φίτρο. Έχουμε ηρεμία στην ομάδα, το χαιρόμαστε όλοι, αυτό είναι βασικό, και οι ποδοσφαιριστές και η διοίκηση και εμείς. Και όταν το χαίρεσαι και έχεις καλά αποδυτήρια, νομίζω ότι το πραγματικό πρόσωπο βγαίνει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η γενική εικόνα, coach, του πρωταθλήματος, χωρίς την παρουσία φιλάθλων?
Δεν είναι ότι καλύτερο. Καλό ήταν να είναι ο κόσμος, ειδικά σε αυτό το όμιλο τώρα που γίνονται αξιόλογα παιχνίδια και δυνατά παιχνίδια. Με ομάδες που έχουν κόσμο, έτσι, που έχουν φιλάθλους, όλες οι ομάδες. Εμείς θέλαμε τον κόσμο. Και ο Καραβιακός έχει φιλάθλους. Και τον κόσμο μας, θα θέλουμε κοντά μας να μας βοηθήσει. Αυτό είναι κακό για το ποδόσφαιρο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις. Με την υγεία δεν μπορείς να τα βάλεις. Οι θύνοντες πάνω της κυβέρνησης ξέρουν τι πρέπει ακριβώς να κάνουν. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο η διακοπή ήταν λίγο παρατραβηγμένη, γιατί όταν αγωνίζεσαι σε ανοιχτούς αγωνιστικούς χώρους και παίρνεις τα κατάλληλα μέτρα και κόσμο να έχει, όχι τον κόσμο που μπορεί να έχει να γεμίσει ένα γήπεδο, αλλά και κόσμο να έχει με αποστάσεις και αυτά, νομίζω ότι δεν έπρεπε να διακοπεί το πρωτάθλημα και έπρεπε να συνεχιστεί. Κοτς, ποια ομάδα ή ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα ξεχωρίσουν στον όμιλο? Βέβαια είναι τρεις οι αγωνιστικές, καταλαβαίνω, απλώς αν έχετε σχηματίσει κάποια εικόνα εσείς. Αν έχετε... Είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσει τις ομάδες. Εντάξει, είναι κάποιες ομάδες που από το όνομά τους και από την ποιότητά τους, που έχουν δηλώσει κιόλας ότι πάνε για πρωτάθλημα, είναι ιστορικές ομάδες. Όπως? Ο Πανιώνιος, ο Φωστήρας, ο Εθνικός, είναι οι ομάδες, αλλά έχει αρκετές καλές ομάδες. Η Μύκονος που ξεκίνησε με Περγαμηνές και με μεταγραφές και με ρόστερ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το πραγματικό πρόσωπο η κάθε ομάδα το δείχνουμε στο γήπεδο. Με δηλώσεις σε εφημερίδες και δεξιά-αριστερά δεν λέει τίποτα. Ο ένας είναι καλός ή κακός, το δείχνουμε σε έναν αγωνιστικό χώρο. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε και πάλι και τη γνώμη σας για τον Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος για πρώτη φορά στην ιστορία του είναι στη Γάμα Εθνική. Κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα και ο προπονητής ο Δημήτρης Κοροπούλης να χτίσει τον Πανιώνιο από το μηδέν με νέα παιδιά, όπως είπατε. Σίγουρα, εντάξει, ο Πανιώνιος είναι μια ιστορική ομάδα, χρόνια στην Αλφα Εθνική. Έχει ένα γήπεδο το οποίο το ζηλεύουν αρκετές ομάδες και έχει και μια δυναμική με τον κόσμο που νομίζω ότι θα το σπρώξει να πάει ψηλά. Τώρα τι θα καταφέρει θα το δείξει πορεία. Και μέσα σε όλες αυτές τις ομάδες που αναφέραμε, δεν αναφέραμε την Ηλιούπολη, η οποία κάνει ένα δυναμικό comeback. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έχει δυναμική και νομίζω ότι και αυτή θα τερματίσει πολύ ψηλά. Είναι αίτητη, όπως είναι και ο Πανιώνιος. Ακριβώς. Δεν ξέρω τι θέση θα πάρει και που θα τερματίσει, αλλά είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσει στο πρωτάθλημα μέχρι τέλος. Μαζί με 3-4 καλές ομάδες ακόμα που υπάρχουν στον ομιλό μας. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο Μαργαρίτης ο Χατζιαλέξης, ο προπονητής του Χαραβιακού, στους φιλάθλους του συλλόγου, στους φιλάθλους του Χαραβιακού? Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι γίνεται μια προσπάθεια, από τα φιλικά ξεκίνησε, νομίζω να καταλαβαίνει, γιατί η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, ποιοτικό ποδόσφαιρο, να το χαίρεται ο κόσμος που έρχεται και το βλέπει, να το χαιρόμαστε εμείς και πάνω απ' όλα να είναι ευχαριστημένη και η διοίκηση που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που βάζουν κάποια χρήματα, γιατί και η διοίκηση, η δικιά μας, μια παρέα είναι. 4-5 άτομα οι οποίοι προσφέρουν στην ομάδα και προσπαθούν να κρατήσουν την ομάδα ψηλά. Νομίζω ότι μέχρι τώρα πορεία μας είναι ευχαριστημένη και το δηλώνουν βέβαια. Αλλά από εκεί και πέρα το βασικό είναι να είναι ευχαριστημένοι και οι ποδοσφαιριστές και εμείς και πάνω απ' όλα να πηγαίνουμε στο γήπεδο όπως το κάνουμε αυτό και να περνάμε καλά. Τώρα με τη διακοπή, coach, έχετε δώσει κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες? Έχουμε δώσει πρόγραμμα σίγουρα. Κάθε παίκτης όμως δεν μπορεί, γυμνάζεται μόνος του. Έχουμε ένα γυμναστή, το Στράτο τον Κοσμά, ο οποίος είναι αξιόλογος και χαίρομαι που τον γνώρισα πέρσι. Με εμπειρία και ηρεμία πάνω απ' όλα και έχει δώσει το κατάλληλο πρόγραμμα στους ποδοσφαιριστές. Όπως και τον Ηλία τον Κόντο, που είναι γυμναστής τερματοφυλάκων, που γυμνάζει τερματοφύλακες. Και έχουν δώσει τα προγράμματα για να γυμνάζονται ποδοσφαιριστές. Αλλά από εκεί και πέρα, οι ποδοσφαιριστές, πιστεύω, οι δικοί μας ποδοσφαιριστές, επειδή τους αρέσει και το αγαπάνε πάρα πολύ και είναι και μικρή σε ηλικία, το ακολουθούν κατά γράμμα και νομίζω ότι με την επανέναρξη θα χρειαστούμε λίγο διάστημα για να έρθουμε πάλι σε καλή κατάσταση όπως ήμασταν πριν. Εκτιμάτε πότε θα είναι η επανέναρξη του πρωταθλήματος? Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Εγώ, όσο πιο σύντομα γίνεται, θα είναι καλό για το ποδόσφαιρο, για το Χαραβιακό, θα είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, που είναι πάρα πολλοί, τους λείπει. Και εμένα μου λείπει. Και θα πάθουμε κατάθλιψη στο τέλος, άμα δεν ξεκινήσει. Ωραία. Coach, ήθελα την άποψή σου για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ.
ήσουν την προηγούμενη σεζόν με το Χαραβιακό στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ. Πώς είναι το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ, η εικόνα του πρωταθλήματος? Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ? Σίγουρα, το πρωτάθλημα των Αθηνών είναι από τα πιο δύσκολα σε όλη την Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν ομάδες, αρκετές ομάδες και ακόμα και τώρα που μπορούν να σταθούν επάξια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχουν ομάδες που έχουν budget, έχουν roster. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έχουμε κάποιες εκπλήξεις φέτος, γιατί το παρακολουθώ το πρωτάθλημα. Από άλλες ομάδες που δεν τις περίμενε κανένας. Και άλλες ομάδες που λέγαμε ότι θα πάνε καλά, εγώ roster και δεν πήγαινε αρκετά καλά. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις ομάδες η διακοπή θα τους κάνει καλό και θα μαζευτούν. Και με την επανέναρξη θα είναι ένα δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έχετε παρακολουθήσει παιχνίδια, άλλα παιχνίδια άλλων ομάδων? Ναι, έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες αρκετά δυνατές. Τώρα είναι και τρεις οι όμιλοι, είναι πάρα πολύ. Υπάρχουν ομάδες οι οποίοι κάνουν. Είναι κάποια ομάδα που σας άρεσε, είπατε αυτή η ομάδα είναι δυνατή? Είναι... Το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Πολλές ομάδες ξεκινήσανε με φόντο τον πρωταθλητισμό, αλλά τελικά είναι άλλες ομάδες μπροστά, οι οποίοι κάτι κάνουν παραπάνω. Σε ποιες αναφέρεστε, coach? Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε καμία. Αυτή που μου αρέσει πάρα πολύ και παίξαμε και φιλικό είναι οι Τράγωνες, που στέκονται πάρα πολύ καλά και πάνε πάρα πολύ καλά. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες, δεν θέλω να διοικήσω καμία. Αλλά σίγουρα με την επανέναρξη το πρωτάθλημα θα είναι ακόμα πιο δυνατό. Coach, όταν δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη του πρωταθλήματος, πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε ότι χρειάζεται μια ομάδα για να είναι έτοιμη για την επανέναρξη? Αν οι παίκτες είναι συνεπείς και κάνουν αυτά έστω και μόνοι τους, αυτά που τους έχουμε δώσει γενικά σε όλες τις ομάδες, νομίζω ότι 15 με 20 μέρες χρειάζονται οπωσδήποτε, και μην πω λίγες είναι, αλλά 15 με 20 μέρες χρειάζεται για να βρεθεί πάλι σε κατάσταση. Πάντως θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα μία ακόμη προετοιμασία θα έχουν οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε τρελαθεί να κάνουμε προετοιμασίες φέτος. Ξεκινήσαμε από τον Ιούλιο. Κάναμε 2 μήνες προετοιμασία, ξεκίνησε το πρωτάθλημα και τώρα ξεκινάμε πάλι να κάνουμε, αν ξεκινήσουμε το καλό το πρωτάθλημα, άλλη μια προετοιμασία. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην υγεία. Και οι θύνοντες νομίζω εκεί πάνω ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένη διακοπή έχουν κάνει κάποιο λάθος. Πρέπει να το σκεφτούν περισσότερο. Ωραία. Η συνεργασία σου, το ανέφερες πριν, θα ήθελα έτσι να το ξαναπούμε για με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο, τον Μανώλη, τον Φύτρο. Η πολύ καλή συνεργασία από πέρσι, αυτό είναι που σε κράτησε, coach, να ηγηθείς και της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική? Σίγουρα, δεν είναι. Είναι καλά. Ο πρόεδρος είναι το πρώτο τέτοιο. Ο Μανώλης ο Φύτρος είναι ιστορικό. Είναι πανέξυπνος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ο Νίκος ο Ρήγας, ο Αντώνης ο Κορονέλος, ο Αγγέλης ο Κουνέλης, ο Νίκος ο Κουντουριώτης, που κρατάνε την ομάδα και τρέχουν όσο μπορούν. Και νομίζω αυτοί οι άνθρωποι, και αν έρθουν από κοντά τους και άλλοι άνθρωποι που νομίζω ότι πρέπει να έρθουν να τους βοηθήσουν, γιατί είναι εντελώς μόνοι τους, θα πάει ακόμα καλύτερα. Νομίζω ότι έχουμε από τα πιο χαμηλά μπάτζετ της ΓΑΜΑ Εθνικής, αλλά το βασικό είναι ότι είναι κύριοι και αυτό τα λέει όλα. Ωραία. Coach, παίξες σε αρκετές ομάδες του Πειραιά. Από όλες τις ομάδες που έχεις περάσει από τον πάγκο τους, ας πούμε, ποια ομάδα έτσι ακόμη είναι ξεχωριστές στη μνήμη σου ακόμα? Εντάξει, έχω περάσει από ιστορικές ομάδες. Σίγουρα το έχω δηλώσει και πιο παλιά ότι η ομάδα της οικογένειάς μου είναι ο Εθνικός. Που κάνει και αυτός μια προσπάθεια φέτος να συγκροτηθεί και να πάρει αυτό που του αξίζει. Αλλά υπάρχουν ιστορικές ομάδες, έχω περάσει από τον Ιωνικό, από την Βρεφτική και αρκετές άλλες ομάδες, τον Άγιο Ιερόθεο. Από πάγκους δύσκολους, πάγκους με κόσμο. Να σου πω την αλήθεια, υπάρχει κάποια σεζόν που ακόμη τη θυμάσαι, coach? Η σεζόν με τον Εθνικό που με πρόεδρο τον Αλέξη τον Αγγελόπουλο, που τα πήραμε όλα, πρωτάθλημα, κυπέλλο, άνοδο, τα πάντα, ήταν μια χρονιά που μου έχει μείνει αξέχαστη. Και η επόμενη χρονιά ήταν με τον Ιωνικό, οι οποίοι πήραμε μια ομάδα τότε με το συγχωρημένο τον Παναγιώτη Σκαφτούρο, τότε που ήρθε και το Στέλιο τον Παλαιοχωρίτη που ήρθαν και με πιάσανε, μια ομάδα με 7 βαθμούς κάτω από τη ζώνη και σωθήκαμε πανηγυρικά και όχι σωθήκαμε, παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο και το χάρηκε και ο κόσμος. Παίκτες που έχουν περάσει από τα χέρια σου, coach?
Εντάξει, είναι πάρα πολύ. Τώρα δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Σε θυμούνται, σε παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, αρκετοί παίκτες. Αλλά υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχω κάνει σχέσεις, δηλαδή έξω από τα γήπεδα. Κάνουμε παρέα. Και το βασικό είναι ότι στο ποδόσφαιρο, άμα δεν καταλαβαίνουν όλοι ότι το ποδόσφαιρο να περνάς καλά και να κάνεις κάποιες σχέσεις οι οποίες να μην έχουν διάρκεια στον χρόνο. Με αρκετούς παίκτες έχω αυτές τις σχέσεις. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Προσπάθησα σε όλη τη διάρκεια της προπονητικής μου καριέρας να είμαι δίκαιος και νομίζω ότι αυτό οι παίκτες το αναγνωρίζουν και γι' αυτό και έχω επαφή με πολλούς και μιλάμε και στο τηλέφωνο και είμαστε καλά. Θεωρείσαι αυστηρός προπονητής, coach? Δεν θεωρούμε αυστηρός. Αν θεωρούμε αυστηρός θα λειτουργούσα διαφορετικά. Θεωρούμε ένας προπονητής ο οποίος ζητάει το σεβασμό. Θέλω να περνάω καλά με τους παίκτες μου. Δεν έχω ούτε να φωνάξω ούτε να γκρινιάξω. Απλώς θέλω ο παίκτης που έχω απέναντί μου να με καταλαβαίνει, να τον καταλαβαίνω. Και το βασικό είναι ότι σεβασμός είναι πάνω απ' όλα. Και τον έχω κερδίσει. Νομίζω ότι τον έχω κερδίσει. Coach, με το roster τώρα που διαθέτει ο Χαραβιακός, μπορεί ο Χαραβιακός να παραμείνει στη γάμα εθνική με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, να διεκδικήσει την παραμονή του? Αυτό είναι ο πρώτος μας στόχος, δεν το συζητάμε. Και το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα, νομίζω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές στη διάρκεια των χρόνων θα παίξουν πολύ πιο ψηλά. Έχουμε παίκτες πολύ αξιόλογους και πολύ καλά παιδιά, είναι βασικό αυτό. Και είναι δύσκολο στα χέρια μου να έρθει παίκτης που, αν δεν είναι καλό παιδί, δεν τον παίρνουν στην ομάδα. Θέλω οι παίκτες που είναι πρώτα να καταλαβαίνουν να παίζουν για την ομάδα και μετά για τον εαυτό τους. Ωραία. Θα ήθελα και τη γνώμη σου, coach, για τις ομάδες των Κυκλάδων. Δηλαδή ο Παναξιακός, η Μύκονος. Έχει αναπτυχθεί πολύ το ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Είναι παίκτες που είναι ανθρώποι που βάζουν αρκετά χρήματα, είναι ανθρώποι που δυναμώνουν τις ομάδες τους. Και αυτό τα λέει τα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων. Πολλές ομάδες, ειδικά η Σαντορίνη, ξαφνικά έκανε ένα μπαμ και έχει βρεθεί στη Football League, που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει βέβαια. Αλλά είναι πολύ δυνατό το ποδόσφαιρο, έχει στις Κυκλάδες και έχει πολλές αξιόλογες ομάδες. Ωραία. Coach, τώρα όπως είπες, η αποχή από το ποδόσφαιρο είναι δύσκολη, έτσι? Μας φέρει κατάθλιψη, μας έχει φέρει. Πώς αντέχεις να μείνεις σε τέτοια ώρα, έπρεπε να είσαι στο γήπεδο, έτσι, να κάνεις προπόνηση? Καλά, σίγουρα μας λείπει, δεν το συζητάμε αυτό. Προσπαθώ να έχω επαφή με τους παίκτες, με τη διοίκηση. Είναι ένα πράγμα που αν το αγαπάς σου λείπει. Και νομίζω ότι είναι αρκετοί άνθρωποι που τους λείπει. Είναι αρκετοί άνθρωποι που καταναλώνουν πολλές ώρες για αυτό το άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο. Μας λείπει και πρέπει η κυβέρνηση, το ξαναλέω, να το δει διαφορετικά. Είναι ένας χώρος ο οποίος δεν κάνει ούτε σε κλειστά γυμναστήρια, ούτε σε ανοιχτούς χώρους κάνουμε προπόνηση και νομίζω με τις κατάλληλες συνθήκες και τα κατάλληλα μέτρα δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Coach, ευχαριστούμε. Εγώ θέλω σαν τελευταία, σαν επίλογο, να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου για αυτό που έχουν δώσει μέχρι τώρα και νομίζω ότι θα είμαστε μέχρι τέλος της περίοδου το ίδιο πράγμα. Για την προσπάθεια που κάνουν. Με συγχωρείτε, coach, σκέφτεστε να ενισχυθεί η ομάδα στη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου? Δεν χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε ήδη αρκετά. Έχουμε αρκετούς καλούς παίκτες, ποιοτικούς. Και νομίζω ότι είμαστε καλά. Δεν χρειάζεται να ενισχυθούμε άλλο. Με αυτό το roster μπορούμε να πάμε μέχρι τέλος. Δεν υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Δόξα τω Θεώ, να μας έχει καλά ο Θεός, να έχουν υγεία τα παιδιά και κάποια προβληματάκια που είχαμε τα αντιμετωπίσαμε γρήγορα και εμφανιστήκαμε δυνατοί στην πρεμιέρα και συνέχεια των τριών παιχνιδιών, αυτά τα λίγα παιχνίδια που παίξαμε. Ωραία, coach, υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, είναι βασικό μέλημα και αυτό που θέλουμε είναι να ευχαριστώ πάλι στους παίχτες, στη διοίκηση και τον κόσμο του Χαραβιακού, το θέλουμε δίπλα μας να μας βοηθήσει πραγματικά και έτσι όπως πρέπει. Ωραία. Και η επόμενη συνέντευξη στο γήπεδο. Το εύχομαι. Στο φυσικό χώρο, έτσι. Το εύχομαι, coach. Γιατί εκεί πέρα πρέπει να είμαστε. Και όχι εδώ πέρα στα γραφεία και γύρω-γύρω και να μην ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο που μας αρέσει και τον αγαπάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.